Την πρώτη συνεδρίαση πραγματοποίησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας. Η πυρκαγιά που άναψε στην παιδεία φαίνεται να καίει και την ενισχυτική διδασκαλία, ανησυχούν οι γονείς. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χανίων Γιώργος Σταθάκης, υπεύθυνος για τα ζητήματα ανάπτυξης. Το γήπεδο του Σπάρτακου Αγίου Θεοδόρων επισκέπτει ο επίσημος εκπρόσωπος των Ακαδημιών στο Σπάρτακ Μόσχας, Βίκτορ Σαμόχιν, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας μετά από 9 μέρες διαμονή στην Κομωτινή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι 5η 12 Σεπτεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άρτσαν Ελθράκης. Να περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με την Επιτροπή, με το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, το οποίο συνεδρίασε για πρώτη φορά σήμερα στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας. Εκεί συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα, ενώ συγκροτήθηκε σε σώμα και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρία στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας, όπου συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα ανάπτυξης και τέθηκαν προτάσεις, ενώ συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν αποτελεί μια τυπική γραφειοκρατική δομή. Η σύνθεσή της είναι από ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που αγγίζει τον επιχειρηματικό κόσμο, τον επιμελητηριακό, αλλά την ερευνητική και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Δίδα ένα εξαιρετικό μεράκι και θεωρώ ότι πολύ σημαντικό το ότι αυτό το ανθρώπινο δυναμικό συνυπήρξε σε ένα τραπέζι διαβούλευσης. Τους διαβεβαίωσε ότι η περιφέρεια τους έχει ανάγκη, την τεχνογνωσία. Θα συνδράμει με την χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων για να έχουμε απρόσκοπτη χρηματοδότηση στην ερευνητική διαδικασία, στην έξυπνη εξειδίκευση και στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα. Δεν θέλω να κατηγοριοποιήσω την σύνθεση. Θα θέλω να δηλώσω ότι πέρα από τους συνεργάτες της περιφερειάς μας, τους συμβούλους μας, εξαιρετική σημαντική παρουσία είναι ο κύριος Γαζής, ο οποίος χρόνια εκπροσωπούσε τη χώρα μας στο ερευνητικό κέντρο στο ΣΕΡΝ, με τον κύριο Αποστολόπουλο που εκπροσωπεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Στόχος μας λοιπόν είναι μέσα από αυτή την διαβούλευση και τη συνεργατικότητα να συγκεκριμενοποιήσουμε τι σημαίνει έξυπνη εξειδίκευση, καινοτομία στην επιχειρηματικότητα, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που θα μας προσδώσουν προστιθέμενη αξία στα παράγωμενα προϊόντα. Μέσα στο τέλος του μήνα θα ετοιμάσουμε την πρώτη προσέγγιση. Στις 14 με 17 του Οκτώβρη περιμένουμε την παρουσία του κλιμακίου από την Γενέβη, από το Επιστημονικό Κέντρο του ΣΕΡΝ, όπου πλέον η συνεργατικότητα συγκεκριμενοποιείται με το Επιστημονικό Κέντρο. Αυτό που κρατάω ως βούληση από όλα τα παριστάμενα μέλη, ότι υπάρχει πλήρη διάθεση να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε την περιφέρειά μας και να προσδιορίσουν και να συγκεκριμενοποιήσουν αναθεματική ενότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εξαιρετική στρατηγική ενέργεια θεωρεί τη σύσταση του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΣΕΡΝ, κ. Ευάγγελος Γαζής. Θα δώσει τη δυνατότητα από τις συνδιασκέψεις τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ερευνητικής, όσο και της επιχειρηματικής και βιομηχανικής, να έχουμε μια πλούσια ανάπτυξη στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θεωρώ ότι η δραστηριότητα του κυρίου Γιαννακίδη σχετικά με την ενίσχυση υποδομών τόσο στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο όσο και στο ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι εξαιρετική, έχει δώσει τεράστια πνοή, ιδιαίτερα με την χρηματοδότηση και εγκατάσταση σε λίγο καιρό ενός μεγάλου υπολογιστικού κέντρου επιπέδου GRID, το οποίο θα συνδεθεί κατευθείαν με το, και θα λειτουργεί φυσικά
με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας για τη Σωματιδιακή Φυσική, το ΣΕΡΝ. Υπάρχει ένα πολύ πρόσφορο έδαφος, κυρίως προς την ανάπτυξη της βιομηχανίας και την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας. Είναι μια διαδικασία επίπονη, χρειάζεται την στήριξη της περιφέρειας την οποία την έχουμε, από πλευράς επιστημονικής μιλάω, αλλά και την διάθεση, ελπίζω, των επιχειρηματιών, που και αυτό, όπως εκφράζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, είναι δεδομένο, και συνεπώς θεωρώ ότι μέσα από αυτές τις συνθήκες η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο περιφέρειας και για την υπόλοιπη Ελλάδα στον αναπτυξιακό τομέα. Για το νέο εγχείρημα μίλησε και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, κ. Πέτρος Σουκουλιάς. Δρομολογείται από απέτηση της επιχειρησιακή απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περίοδου, ας με επιτραπεί η έκφραση του νέου ΕΣΠΑ, όπου πρέπει να σχεδιαστούν δράσεις για το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο λέγεται Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης. Θα μάθουμε να το ακούμε σαν ΣΕΣ. Αυτή η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλει να παράξουν οι επιχειρήσεις καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ούτως ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις και προσδοκίες εξωστρέφειας. Για να γίνει αυτό θέλει έρευνα. Για να γίνει η έρευνα θέλει ερευνητές. Οι ερευνητές στην Ελλάδα και γενικά στον κόσμο βρίσκονται στα ερευνητικά ιδρύματα ή και στην βιομηχανία, στη βιοτεχνία. Θα πρέπει να συνεργαστεί η ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία παράγει από φύση και αποστολή βασική γνώση, με την επιχειρηματική κοινότητα, η οποία παράγει εφηρμοσμένη, δηλαδή βγάζει τεχνογνωσία, παράγει τεχνογνωσία, τεχνολογία, χρησιμοποιεί τεχνολογία για να παράξει προϊόντα, να τα εμπορευτεί για όφελος. Στην Ελλάδα, ιδίως στην περιφέρεια η οποία μας ενδιαφέρει, από πλευράς έρευνας, η συνεργασία, η συνεργατική έρευνα είναι ελάχιστη μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και της επιχειρηματικής κοινότητας. Είναι κάτι το οποίο δεν το δείχνουν απλά κάποιοι δείκτες οικονομίας, το δείχνει η καθημερινότητα. Πολλές από τις επιχειρήσεις, κάποιες από αυτές κάνουν έρευνα και δεν τις κάνουν με τα τοπικά ερευνητικά κέντρα ιδρύματα, και το αντίστοιχο, τα ερευνητικά ιδρύματα συνεργάζονται με επιχειρήσεις εκτός. Είναι οξύμορο. Πρέπει να σχεδιάσουμε στρατηγική σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα αντιμετωπίζει καταστάσεις του είδους. Θα πρέπει να παντρέψουμε επιτέλους, εντός εισαγωγικών, την ακαδημαϊκή, την ερευνητική κοινότητα, και είναι σημαντική η παρουσία. Πάμε σε αυτό το σημείο εμείς, κυρίες και κύριοι, να μάθουμε λεπτομέρειες για την μεγάλη εκδήλωση κατά της εξόρυξης του χρυσού που θα πραγματοποιηθεί στις Άπες. Θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία, όπως και χθες τονίσαμε μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αρτζάν Θράκης. Πρόκειται λοιπόν για μια πρωτοβουλία τόσο της Διανομαρχιακής Επιτροπής κατά της Μεταλλουργίας, όσο και του ιδίου του Δημάρχου του Δήμου Μαρονίας Απών. Να καλησπέρισουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ιωαννάκη. Κύριο Ιωαννάκη, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο. Καλησπέρα, κύριε Θεοδωρή, καλησπέρα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω γιατί επιλέξατε αυτή τη χρονική περίοδο για να ενώσετε τις φωνές των καλλιτεχνών και να διατρανώσετε για ακόμη μια φορά την αντίθεσή σας στην εξόρυξη του χρυσού στην περιοχή, σε μια περίοδο που τα πράγματα δεν φαίνονται και λιμνάζοντα οι εξελίξεις για την ίδια την εταιρεία. Κοιτάξτε, όταν ησυχάζει το νερό, μην ξεχνάτε ότι κάτω από το νερό έχει και πολλά ψάρια, έτσι δεν είναι? Πρέπει να έχουμε μια ετοιμότητα, γιατί αυτή η ησυχία δεν είναι καθόλου καλή. Από εκεί και έπειτα, θα πρέπει να πούμε ότι ήδη η εταιρεία έχει κάνει κάποιες επαφές γενικότερα στην περιοχή, υπάρχει ένας χώρος ο οποίος αξιοποιείται για να έρχεται σε επαφή ενδεχομένως με τους κατοίκους, κάποια μηχανήματα που έχουν ήδη πάρει. Υπάρχει μια τέτοια πληροφόρηση, ισχύει, κύριε Δήμαρχε? Οπότε ξέρω ότι στο Πέραμα, εντάξει, τα μηχανήματα, οπότε ξέρω, στο Πέραμα κάθονται, και στις Άπες έχουν ένα εργοταξιακό χώρο εκεί έξω από τις Άπες. Εκεί έχουν κάτι αυτοκίνητα, κάτι γεωτρύπωνα, δεν ξέρω τι έχουν εκεί. Εκεί κάθονται όλα αυτά εκεί. Μάλιστα.
Τώρα, αυτό το οποίο μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι αφενός το θέμα είναι μόνιμα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και αφετέρου όλοι οι καλλιτέχνες πραγματικά της Ροδόπης συσπηρώθηκαν ούτως ώστε να κάνουν γνωστό, να κάνουν για ακόμη μια φορά γνωστή την επιθυμία των κατοίκων να μην διαταραχθεί τίποτα από το φυσικό κάλος της περιοχής, από το φυσικό της περιβάλλον. Και εδώ θα ήθελα έτσι και το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, κανείς δεν έχει το δικαίωμα με το έτσι θέλουμε να μας επιβάλλει ποιο περιβάλλον θα παραδώσουμε εμείς στα παιδιά μας. Εμείς θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας ένα τόπο με καθαρό νερό, με μηδέρια πρασί, με πράσινα δάση και καθαρή θάλασσα. Γι' αυτό λέμε όχι εμείς στο χρυσό. Γιατί ο χρυσός μπορεί να ρίχνει την πληγή της ανεργίας λίγο γιατρικό, αλλά οι πληγές που θα αφήσει είναι μεγάλες και αγιάτρευτες και αυτό το ξέρουν ήδη. Δεν λέμε όχι στο χρυσό γιατί έτσι μας έρθει στο κεφάλι. Δεν λέμε όχι στο χρυσό επειδή έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες. Λέμε όχι στο χρυσό γιατί ξέρουμε καλά ότι όπου ανοίγει ένα χρυσορυχείο σταματάει η ζωή. Μας κατηγορούν ότι δεν ενδιαφερόμαστε για την ανάπτυξη και δεν έχουμε λύση για την ανεργία. Λάθος, εμείς την ανάπτυξη τη θέλουμε, όμως ποια ανάπτυξη? Αυτή που δίνει θέσεις εργασίας χωρίς να λιπαίνει ούτε τα νερά μας ούτε και το περιβάλλον μας, γιατί αυτά είναι ο δικός μας πλούτος. Ένα καλοκαίρι είχαμε διακοπές νερό και καθημερινά μέχρι να λύσουμε το πρόβλημα γινόταν πόλεμος. Το λύσαμε το πρόβλημα με το νερό. Όμως η άνθρωση πισός, νερό δεν θα υπάρχει και τότε να δούμε τι θα γίνει σε μια περιοχή που το νερό είναι η περιουσία των ανθρώπων. Για μια φορά ακόμη, όσοι βλέπουμε μπροστά σου, λέμε ότι με το χέρι στην καρδιά να πούμε όχι στο χρυσό. Εάν θέλει η Αθήνα και η Σοφία από απόσταση να μας δολοφονήσουν, εμείς δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Με μια φωνή θα πούμε όχι στους χρυσοθέρες και τους παρεπριχάμενους. Γι' αυτό με μουσική και χώρο απαντάμε στο χρυσό. Νομίζω αυτό το λέω όλα, κύριε Θεολόγη. Βεβαίως. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν επίσης, υπάρχει μια μερίδα κατοίκων της περιοχής οι οποίοι συνεχίζουν πραγματικά μια μικρή μερίδα να είναι υπέρ της εξόρυξης συνδυάζοντας, με συγχωρείτε, αυτή την κίνηση, τη διαδικασία με την ανάπτυξη. Κοιτάξτε κύριε Θεολόγη, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, σε αυτή την ανεργία, είναι φυσικό φαινόμενο οι άνθρωποι να παρασέρονται. Όμως πρέπει να ξέρω, όταν γίνει το χρυσορυχείο, ή αν γίνει το χρυσορυχείο στις Άπτες που είναι υπόγειο, έτσι, είναι ένα είδος ορυχείο, εκεί για να μπει κάποιος για να δουλεύει, πρέπει να είναι αθακουρίχος, παραδείγματος χάρη, με τα πτυχία του και να δουλεύει και τα μηχανήματα. Στις Άπτες και σε όλο τον νομό Ροδόπη ούτε ένας υπάρχει τέτοιος. Άρα, από τα 120 άτομα που θα δουλεύουν, όταν έρθει η εταιρεία Χρυσός σε μένα, στην αρχή, και σου ρώτησα πόσα άτομα εξειδικευμένο προοπτικό θα πάρετε, περίπου, ή αν γίνει 100 ή 20, λέει θα είναι τα περιφερειακά, τα εστιατόρια κτλ. Και εγώ τον είπα, ο Κιωσήφ με τους κιωφτέρες και ο Χασάν με τα φαγητά του μπορώ να καλύψω όλη τη Βόρεια Ελλάδα με τα καλύτερα φαγητά. Άρα τέτοια ανάπτυξη δεν τη θέλουμε. Πρέπει όποιος θέλει να επενδύσει τη ΣΑΠΕ να θέλει μια υγιής επένδυση με θέσεις εργασίας. Ο κόσμος παρασύρεται. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Κύριε Δημαρχέ, στην αυριανή εκδήλωση, η αυριανή εκδήλωση θα χαρακτηριστεί και από την παρουσία του Λέκη Χαλκιά, ενός ανθρώπου ο οποίος αποτελμώ να πω ότι είναι και πιστήθιος φίλος σας, πάντοτε σε όλες τις προσκλήσεις τις οποίες του απευθύνεται δηλώνει στεναρά παρόν. Άρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τον απολαύσουμε και αύριο. Ναι, ο Λέκης είναι αύριο, όπως ξέρετε, έχουμε και μια μακροχρόνια φιλία και συνεργασία. Μια σχέση ζωής. Δεν θα είναι μόνο ο Λάκης, θα είναι και ο Μπάμπης ο Σεργιλίδης με το συγκρότημα του, θα είναι το συγκρότημα Vertigo, Emerald, Kappa Zevkin, Ορφέας, Βαλκανατόλια, οι Πόντι Ατματζάδες, το μουσικό σχήμα ο Χρήστος Χαζόπουλος από τα Αριανά, θα είναι ο Χαλκιάς, θα είναι ο κύριος Μαργαρίτης και ο κύριος Ναμπογιάννης ως επέως καλλιτέχνης, θα είναι και ένας ουράδι. Γι' αυτό όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες απαντάνε όχι στο χρυσό. Να υπενθυμίσουμε και την ώρα. Είναι το απόγευμα. Ξεκινάμε από τις 5.30 ώρα το απόγευμα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για απόψε. Έμενε ένα ερώτημα το οποίο ήθελα να σας θέσω. Και σχετίζονταν με την ανάπτυξη της περιοχής, τη διάνοιξη του κάθε του άξονα και την Βουλγαρία. Ξέρουμε επίσης και τις στενές σας σχέσεις με την γειτονική χώρα.
Άρα θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο. Πραγματικά πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει προς όφελος και της Ροδόπης και μάλιστα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη στην περιοχή μας αυτό το πρώτο βήμα που έγινε? Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Στις 9 Σεπτέμβρη έγιναν τα εγγένεια τα επίσημα, θυμάστε, προχτές. 9 Σεπτεμβρίου έγιναν, έτσι δεν είναι? Βέβαια, κύριε Δημαρχέ. Όταν οι δημοσιογράφοι Βούλγαροι και Έλληνες με ρώτησαν για τη γνώμη μου, εγώ τους απάντησα. Αυτή η ημερομηνία έχει μια συμβολική αξία. Στις 9 Σεπτέμβρη του 1944 έπεσε η βουλγαρική μοναρχοφασιστική κυβέρνηση στη Σόφια και τότε όλα τα κατοχικά βουλγάρικα στρατεύματα κατοχής έφυγαν από την περιοχή μας. Και είχα πει με τη διάνοιξη του δρόμου να φέρουμε ανάπτυξη και στις δύο πλευρές. Να μην υπάρχει εθνικισμός, σουβινισμός και να έχουμε μια αγάπη ένας προς τον άλλο και να μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο. Και από τις πληροφορίες που έχω αυτή τη στιγμή, γιατί μου λένε τα παιδιά, πηγαίνω καμιά φορά και στο Τιούνιο, ότι πάρα πολλοί Βούλγαροι έρχονται προς εδώ, ενώ οι δικοί μας ακόμα δεν πηγαίνουν πολύ. Και οι Βούλγαροι κάνουν λίγο παράπονο γιατί οι δικοί μας δεν πηγαίνουν ακόμα στη Βουλγαρία. Θα πάνε, λέω, και οι δικοί μας σιγά σιγά. Όμως οπότε βλέπω να γεμίσουμε, άμα γεμίσουμε τις παραλίες, θα πάει, θα ψωνίσει και από κανένα μάρκετ, από κανένα κρυοπολείο, θα πιει και ένα καφέ, θα ψωνίσει και κανένα ρούχο. Φυσικά σιγά σιγά έτσι θα έρθει η ανάπτυξη στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μια κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε σε αυτή την ενότητα, άρα σας περιμένω σύντομα, κύριε Δήμαρχε, να έρθετε στο στούντιο και να τα πούμε. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία για αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα της παιδείας, καθώς μια σειρά ζητημάτων είναι αυτά τα οποία ανακύπτουν. Ένα πρόβλημα λοιπόν που φαίνεται να είναι έντονο και σε αρκετά σχολεία της Κομωτινής αφορά στις εγγραφές παιδιών Ρωμά, χωρίς να τηρούνται μη νόμιμες διαδικασίες όπως έγγραφα από γιατρούς για την υγεία, βιβλιάρια για τους εμβολιασμούς. Στοιχείο το οποίο, όπως τουλάχιστον τονίζουν οι γονείς κάποιων παιδιών στα σχολεία, από τους υπόλοιπους γονείς στηρείται. Στο συγκεκριμένο ζήτημα κατέληξε, είχε ως αποδέκτη τον Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη. Υπάρχουν επίσης, γύρονται έτσι διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τους κανόνες υγιεινής. Αυτό θέτουν οι γονείς και προφανώς ο Σύλλογος Γονέων και Τηδεμόνων, ειδικότερα του 7ου Δημοτικού Σχολείου της Κομωτινής. Σε αρκετά σχολεία της Κομωτινής, ένα πρόβλημα που εντείνεται είναι οι εγγραφές παιδιών Ρωμά χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες όπως έγγραφα από γιατρούς για την υγεία των παιδιών, βιβλιάρου για τους εμβολιασμούς, κάτι που τηρείται από τους υπόλοιπους γονείς των παιδιών. Ένα ζήτημα που έφτασε μέχρι και το Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακίδη για να βρεθεί λύση, αφού υπάρχει κίνδυνο νοσημολύσεων χωρίς κανόνες υγιεινής, ενώ δεν λειτουργούν και οι αίθουσες υποδοχής, ειδικότερα στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής. Έχουμε ήδη απευθυνθεί στον κύριο Περιφερειάρχη, κύριο Γιαννακίδη, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αναφέροντας ότι υπάρχει μία μειονότητα, ας το πούμε, αν και για μένα είναι πλειοψηφία, Ρωμά παιδιών, η οποία θέλει να μαθητεύσει στο σχολείο μας, έχουν γίνει ήδη οι εγγραφές χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες, οι οποίες είναι, όσον αφορά λοιπόν εμάς τα Χριστιανόπουλα, τα Ελληνόπουλα, τα Μουσουλμανάκια, ζητάνε χαρτιά από γιατρούς, βιβλιάριο με τους εμβολιασμούς, με τα εμβόλια. Μέχρι εδώ καλά. Εμείς τα προσκομίσαμε, έγιναν οι εγγραφές κανονικά, πρώτη δημοτικού και στις υπόλοιπες τάξεις. Τα Ρωμά, από ό,τι μάθαμε, έτσι, γράφτηκαν, έγιναν οι εγγραφές χωρίς να έχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Που σημαίνει, αν δεν έχουν γίνει όλα τα εμβόλια, φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί, έτσι. Υπάρχει κίνδυνος μολύνσεων, λοιμόξεων. Πρώτον. Δεύτερον και κυριότερο, δεν λειτουργούν πλέον οι αίθουσες υποδοχής του σχολείου, του 7ου και σε άλλα σχολεία από ό,τι έχω μάθει, διότι δεν φέρνουν δασκάλους. Έχουν έλλειψη προσωπικού, διδακτικού προσωπικού. Οπότε, το αποτέλεσμα, η συνέπεια ποια είναι? Τα παιδάκια αυτά, τα Ρωμά, να συμπεριληφθούν στις τάξεις τις κανονικές των δικών μας παιδιών. Οπότε, εκεί θα γίνεται μια χάβρα Ιουδαίων, όπως λέμε, μεταφορικά. Οπότε η δασκάλα, όπως μας είπε η ίδια, θα αδυνατεί να κάνει μάθημα, δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν και εκείνα τα παιδάκια, τα Ρωμά, κανονικά, έτσι, την πορεία του μαθήματος, και τα δικά μας φυσικά δεν θα αφομοιώνουν τίποτα. Θα γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, ένα μπέρδεμα.
Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Οπότε δεν υπάρχει ούτε ρατσισμός, ούτε προκατάληψη. Εμείς δεν λέμε να μην μαθητεύσουν. Έχουν δικαίωμα στη μάθηση και τα Ρωμά και όλα τα παιδιά του κόσμου. Απλά μπορούν να λειτουργήσουν ξανά οι αίθουσες υποδοχής. Αυτό ζητάμε από τους ηθήνοντες, από τους πολιτικούς εκπροσώπους και από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας. Δάσκαλοι, μαθητές, καθηγητές, είμαστε, συγγνώμη, και γονείς ένα. Ένα. Και για τα Ρωμά τα συμφέρει, λοιπόν, να το πούμε έτσι χοντρά, να είναι σε ξεχωριστά ή σχολείο ή τμήματα με το δάσκαλό τους, ώστε να μάθουν γράμματα, να γίνουν σωστοί άνθρωποι και να ενταχθούν στην κοινωνία όπως και τα δικά μας παιδιά. Η κυρία Χρυσάκη τόνισε και το πρόβλημα της φοιτητής, αφού πρέπει υποχρεωτικά να φοιτήσουν από το νηπιαγωγείο. Πρέπει να ζητούν υποχρεωτική φοιτητή από το νηπιαγωγείο. Εφόσον δεν υπάρχει αυτό το χαρτί που υποδηλώνει αυτό, να μην τα εγγράφουν, να μην τα κάνουν δεχτά. Να υπάρξει διαγραφή, δεν ξέρω τι, να τηρηθούν αυστηρώς οι νόμοι. Όπως λειτουργούν και στα δικά μας παιδιά. Δεν ζητάμε, ισοτιμία ζητάμε. Ισότιμη συμπεριφορά, ισότιμη αντιμετώπιση. Τίποτα. Δεν υπάρχει κανένας ρατσισμός. Αυτή η καραμέλα πρέπει να πάψει. Ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα είναι το τμήμα της Οδού Αγίας Βαρβάρας από τη Μεγάλη Αλεξάνδρου έως την Ολύμπου, το οποίο παραμένει κλειστό παρά τη μονοδρόμηση της Ολύμπου, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει η πρόσβαση για τους γονείς των μαθητών που μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Η συστηματική παραβίαση του μονόδρομου, σε συνδυασμό με το πρόβλημα των σταθμευμένων αυτοκινήτων εκατέρωθεν του δρόμου, αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να διευθετηθεί σύντομα, ούτως ώστε να μην θρενήσουμε και θύματα. Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο είναι το τμήμα της Οδού Αγίας Βαρβάρας από τη Μεγάλη Αλεξάνδρου ως την Ολύμπου, το οποίο παραμένει κλειστό παρά τη μονοδρόμηση της Ολύμπου, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει πρόσβαση για τους γονείς των μαθητών που μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Η συστηματική παραβίαση του μονόδρομου, σε συνδυασμό με το πρόβλημα των σταθμευμένων αυτοκινήτων εκατέρωθεν του δρόμου, αυξάνει το κίνδυνο ατυχημάτων. Σίγουρα πρέπει να διευθετηθεί σύντομα το πρόβλημα πριν θρηνήσουμε θύματα. Είναι η οδός Αγίας Βαρβάρας, όπως βλέπετε είναι κλειστή, μας έχουν κόψει και την οπτική είναι βέβαια. Τα αυτοκίνητα αντί να κινηθούν στο δρόμο της, της οδού Αγίας Βαρβάρας, αναγκάζονται να μπουν από την Ολύμπου, η οποία είναι μονόδρομος. Τώρα βλέπετε περνάει αυτοκίνητο, κανονικά κινούμενο. Αν έρθει κάποιος από την Αγίας Βαρβάρας, νάτος, τον βλέπετε, θα μπει παρανόμος. Θα μπει όχι, νόμιμα αυτός, ο προηγούμενος πέρασε παρανόμως. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Φανταστείτε το πρωί, αυτοκίνητα παρκαρισμένα και στις δύο πλευρές, μαθητές να μπαίνουν μέσα στο σχολείο και τα αυτοκίνητα να διασταυρώνονται. Πάλι καλά που δεν έχει σημειωθεί κάποιο τροχαίο. Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Και κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να ανοίξει η οδός Αγίας Βαρβάρας. Πρέπει να βρωθεί ένας τρόπος να ανοίξει η οδός για να μπορούν να κινούνται τα αυτοκίνητα φυσιολογικά. Τώρα, ποιανού αρμοδιότητα είναι, του Δήμου είναι, της τροχέας είναι, κάποιος πρέπει να δώσει λύση σε αυτήν. Εγώ επισημαίνω απλώς το πρόβλημα και δεν θέλω να θρηνήσω κανένα μαθητή στο τέλος της καριέρας μου. Το πρόβλημα έθιξε και ένας από τους διερχόμενους οδηγούς. Αυτό έχει δύο χρόνια εδώ να γίνει, ταλαιπωρία. Γιατί εμείς από τα σύμβολα είμαστε και πάνε, έλα, κάνουμε και παρανομία μονόδρομο, μπαίνουμε, βγαίνουμε. Αλλιώς από πού θα πάμε. Καλησπέριζουμε σε αυτό το σημείο την πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ροδόπης, την κυρία Χατζημάνου. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι απεστάλλει προς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ένα δελτίο τύπου, στο οποίο εκφράζεται, αποτυπώνεται η δυσαρέσκεια της Ομοσπονδίας διότι δεν εκλήθη στη εγκαίνεια της διάνοιξης του δρόμου την Δευτέρα 9 Σεπτέμβρη. Να ακούσουμε και να καλησπέρισουμε την κυρία Χατζημάνου. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, κυρία Χατζημάνου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Θέλετε λοιπόν να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο γύρω από αυτό το δελτίο τύπου. Τι σας οδήγησε στην έκδοση του δελτίου με το συγκεκριμένο περιεχόμενο? Προσωπικά, κυρία Θεολόγη, αισθάνομαι πάρα πολύ στενοχωρημένη και πάρα πολύ δυσαρεστημένη για τον αποκλεισμό μας για άλλη μια φορά από τα εγγένεια της νέας συνοριακής διόδου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία, στην Ιφαία Ροδόπης, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Mm-hmm.
Θεωρούμε ότι αυτό το γεγονός ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή μας και θεωρούμε επίσης ότι η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας μας να παραστεί ή να εκπροσωπηθεί αποτελεί προσβολή όχι μόνο προς την Ομοσπονδία που όπως γνωρίζετε εσείς αλλά και, άλλοι, και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν το γνωρίζουν είναι ο μεγαλύτερος συνδικαλιστικός φορέας της Ροδόπης, της περιοχής μας. Θεωρώ όχι μόνο προσβολή λοιπόν προς το πρόσωπο της Ομοσπονδίας αλλά και προσβολή η οποία στρέφεται ενάντια στα 3,5 με 4,000 μέλη που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία. Οι επαγγελματίες που παράγουν πλούτο και θέσεις εργασίας σε αυτή την πόλη θεωρούμε ότι έπρεπε να έχουμε μία εκπροσώπηση σε αυτό το σοβαρό και κορυφαίο γεγονός της περιοχής μας. Μάλιστα. Κυρία Χατζημάνου, έχει εκφραστεί, θέλω να πιστεύω, η Ομοσπονδία πολύ πριν τη διάνοιξη δρόμου για το πόσο τελικά η όλη αυτή διαδικασία συμβάλλει στην ανάπτυξη περιοχής. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, θα σας ζητούσα να μου πείτε την άποψη η οποία έχει κατατεθεί. Η άποψη της Ομοσπονδίας και πιστεύω όλων των επαγγελματιών είναι ότι ό,τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη, σε αυτή την περιοχή, είναι για καλό μας, είναι ευπρόσδεκτο να το δεχτούμε και να το στηρίξουμε και να το υποστηρίξουμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι η διάνοιξη της διόδου ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία θα φέρει στην πόλη μας αρκετά μεγάλον αριθμό τουριστών. Εμείς περιμένουμε τον υγιή τουρισμό, κυρία Θεολόγη. Ακούγονται και οι απόψεις βέβαια ότι θα ξεκινήσουν τα περάσματα και αυτοί που ασχολούνται με το παραεμπόριο. Εδώ λοιπόν να τονίσουμε ότι θα θέλαμε και τη στήριξη των ελεκτικών μηχανισμών για να μην φτάσουμε σε σημείο και σε ενέργειες που έφτασε πέρσι, αν θυμάστε καλά, η Ξάνθη, η Ομοσπονδία Ξάνθης με το Επιμελητήριο Ξάνθης και τα πεπραγμένα που έγιναν στην εκεί διάνοιξη. Καλό είναι λοιπόν από τώρα, από τις πρώτες μέρες κιόλας, οι ελεκτικοί μηχανισμοί να σταθούν κοντά μας. Πέραν αυτού όμως, θεωρούμε ότι η διάνοιξη θα φέρει αρκετό κόσμο στην πόλη μας, που θα τους εξυπηρετήσει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί διαθέτουμε πολύ ωραίες και πολύ καθαρές και πολύ εξυπηρετικές παραλίες, αλλά κατά τη διάρκεια και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γιατί υπάρχουν καταστήματα και αγορά της πόλης, οι οποίοι, όπως ξέρετε και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια και θέλουμε να μας εμπιστευτούν. Αφού τόσα χρόνια μας εμπιστεύονταν οι Κομωτινέοι καταναλωτές, θα μας εμπιστευτούν και οι Βούλγαροι καταναλωτές, να εμπιστευτούν τις επιχειρήσεις της πόλης και να τις στηρίξουν. Και νομίζω ότι το μόνο που θα βγει από αυτό είναι μόνο καλό για τις επιχειρήσεις μας. Σε αυτήν την πάρα πολύ τραγική κατάσταση που ζουν σήμερα οι επαγγελματίες, λόγω έλλειψης τζίρου, λόγω αβάσταχτων φόρων, λόγω του εχθρικού τραπεζικού συστήματος, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή πνοή και μια σανίδα σωτηρίας ο υγιής τουρισμός που θα έρθει στην πόλη μας. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Φέτος, ο Σύλλογος Ένισης Υπόδησης, που είναι κάτω από την ομπρέλα της Ομοσπονδίας, για πρώτη φορά δεν έβγαλε ωράριο με απόφαση του ΔΣ που ήταν ομόφωνη. Είπαμε ότι θα, αφού ο νόμος καλύπτει τα καταστήματα της Κομωτινής γενικώς όλης της Ελλάδος να είναι ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, μπορεί ο κάθε επαγγελματίας, μακάρι δηλαδή και το εύχομαι μέσα από όλη μου την ψυχή, αναλόγως την τουριστική κίνηση που θα υπάρχει, να είναι ανοιχτός για να εξυπηρετήσει τους τουρίστες που θα έρθουν στην πόλη μας. Παράλληλα σας είπα όμως ότι θα χρειαστούμε και τη βοήθεια του ελεκτικού μηχανισμού για να μην αρχίσουμε με δυσάρεστα. Εμείς θέλουμε μόνο ευχάριστα γεγονότα να έχουμε. Θα πρέπει να πούμε ότι γύρονται, μάλλον δημιουργούνται κάποιες τέτοιες ανάγκες, όχι μόνο λόγω του τουριστικού ρεύματος που περιμένουμε τους ή άλλους να υπάρξει, να είναι παρόν, αλλά επίσης και τις περιόδους όπου η πόλη δέχεται πάρα πολλούς επισκέπτες, λόγω ορκομοσίας και ούτω καθεξής. Θα περιμέναμε να δούμε τα μέλη του Συλλόγου Ένδυσης Υπόβησης που όπως είπατε βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της Ομοσπονδίας να επιδείξουν αντίστοιχο ζήλο και εκείνη την περίοδο που δεκάδες άνθρωποι βρίσκονται εδώ και πάρα πολλές οικογένειες. Το λέω γιατί έχουν διατυπωθεί πάρα πολλά παράπονα. Σε μια ορκομοσία, παραδείγμα, τη νομική σχολή, και μιλώ για την νομική σχολή γιατί είναι σχολή μου, αλλά γιατί είναι η πολυπληθέστερη σχολή, η σχολή με τα περισσότερα άτομα. Και μάλιστα όπως σε μια ορκομοσία όπως αυτή του Νοέμβρη, όποτε και αν προγραμματιστεί, δεν θα είναι λιγότεροι
από 500 ως 600 επισκέπτες. Για σκεφτείτε η αγορά να είναι κλειστή. Γιατί οι ορκομοσίες είναι πάντοτε Τετάρτη. Αφού το θέτετε έτσι, κυρία Θεολόγη, τότε να σας πω και μια και μιλήσατε για τη νομική και για τις συγκεκριμένες ορκομοσίες που λέτε, καλό θα είναι και το Πανεπιστήμιο να ενημερώνει τις σχετικές ημερομηνίες για τις περιόδους που λέτε, το Πανεπιστήμιο, την Ομοσπονδία, παράλληλα το Σύλλογο Έμβησης Υπόδηση, για να προβαίνουμε και εμείς να προλαβαίνουμε να ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι την άλλη μέρα. Στην Αθηνά και Χειρακίνη λέμε. Ούτως ή άλλως το πότε θα γίνει μια ορκομοσία είναι γνωστό ένα μήνα πριν. Ή δύο ή τρεις εβδομάδες πριν. Είναι γνωστά αυτά. Να είναι ένα γεγονός όμως. Θέλω να πω δηλαδή. Σίγουρα πρέπει να ενημερωθούμε κι εμείς για να προλάβουμε να ενημερώσουμε αυτά τα πράγματα είναι απλά. Θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα είναι απλά αφενός και αφετέρου. Θα ήταν έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία να βλέπουμε πραγματικά τα καταστήματα της πόλης ανοιχτά. Όποτε αυτό ήταν ένα σχηματικό παράδειγμα για μένα. Επειδή όμως βιώνουμε και ως μέλη αυτής της κοινωνίας και παράπονα τα οποία διατυπώνονται, έτσι, οι προτάσεις οι οποίες κατατίθενται, γι' αυτό και στον αέρα σκέφτηκα πολύ απλά και έντιμα να σας το καταθέσω. Δηλαδή δεν είναι μόνο το τουριστικό ρεύμα που μπορεί να δημιουργηθεί από τη διάνοιξη του δρόμου, αλλά και από μία ακόμη σειρά πραγμάτων που καλά θα ήταν αυτούς τους δύσκολους καιρούς να τους έχουμε υπόψη μας, γιατί τίποτα τελικά δεν μπορούμε να αφήνουμε στο τυχαίο στον αέρα. Και με αυτό κλείνω. Τίποτε δεν μας χαρίζεται, κυρία Θεολόγη, όπως το είπατε. Και θα συμφωνήσω με την θέση σας, θα συμφωνήσω με όλα όσα είπατε. Απλά λέω ότι το να υποδεχτούμε αρκετό κόσμο που, όπως είπατε, που θα έρθουν από για τις ορκομοσίες, αρκετή τουριστική κίνηση από τη Βουλγαρία και γενικώς ξένος στην πόλη μας, καλό θα είναι κάποια γεγονότα τα οποία δεν τα γνωρίζουν οι επαγγελματίες να ενημερώνονται. Από είναι σκέψεις που μπορείτε να κάνετε. Είναι απλά ο ένας δρόμος φέρνει τον άλλον και θα το δείτε. Είναι πολύ απλό πια. Γι' αυτό και φέτος σας είπα προβήκαμε σε αυτή την κίνηση. Mm-hmm. Αν μπορεί ο κάθε επαγγελματίας να κρατήσει το κατάστημά του ανοιχτό για να υποδέχεται τους ξένους και αυτό θα είναι μόνο για καλό των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν βγάλαμε ωράριο που, τέλος πάντων, κάθε φορά που βγάζαμε, θέλω να ξέρουν όλοι ότι είναι προαιρετικό, δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό. Γι' αυτό και εμείς φέτος και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σωστή κίνηση από το Σύλλογο Ανοιχτής Υπόδησης και Ομοσπονδίας να αφήσουμε τα καταστήματα και τους επαγγελματίες να πράξουν όπως ακριβώς ο καθένας νομίζει. Μάλιστα, κύριε Χατζημάνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψη. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Στην Κομωτινή βρέθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χανίων, Γιώργος Σταθάκης, υπεύθυνος για ζητήματα ανάπτυξης. Το πρωί ο κύριος Σταθάκης επισκέφθηκε τον κάθετο άξονα. Στη συνέχεια είχε συνάντηση στο επιμελητήριο με τους παραγωγικούς φορείς, ενώ παρέθεσε και συνέντευξη τύπου. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται η κεντρική του ομιλία στην κεντρική πλατεία. Ας δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά επιστρέφουμε με κουβέντα στο στούντιο. Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χανίων Γιώργος Σταθάκης βρέθηκε στην Κομωτινή, υπεύθυνος για τα ζητήματα ανάπτυξης. Το πρωί της Πέμπτης, βέβαια, επισκέφθηκε το κάθετο άξονα Κομωτινής Μακάζα, ενώ στη συνέχεια έχει συνάντηση με τους φορείς στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, τονίζοντας τις θέσεις του κόμματος για ένα καλύτερο αύριο. Το βράδυ της ίδιας μέρας είχε ανοιχτή πολιτική ομιλία στην κεντρική πλατεία Κομωτινής. Είναι χαρά μου εδώ. Κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια ο ΣΥΡΙΖΑ, προτείνοντας τις σκέψεις μας για την έξοδο από το μνημόνιο και την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Οι ιδέες μας δοκιμάζονται σε ανοιχτό διάλογο με τους φορείς και ταυτόχρονα προσπαθούμε να αποκτήσουμε αίσθηση των ειδικών θεμάτων κάθε περιφέρειας και κάθε νομού. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκομαι εδώ. Θα γίνει μια πολιτική εκδήλωση, αλλά θα γίνουν και επαφές και συναντήσεις με επαγγελματικούς φορείς της πόλης. Ο κ. Σταθάκης τόνισε και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα τρίπτυχο θέσεων για την έξοδο της οικονομίας από την κρίση. Ο πρώτος και βασικότερος φυσικά είναι η έξοδος της χώρας από το μνημόνιο, διότι θεωρούμε ότι η βασική αιτία της οικονομικής κατάρρευσης είναι οι μνημονιακές πολιτικές. Ο δεύτερο θέμα είναι ως το επίκεντρο έχει αναδείξει την παραγωγική ανασυγκρότηση, τη μεταστροφή δηλαδή της ελληνικής οικονομίας σε παραγωγικούς κλάδους, τη γεωργία, τη μεταποίηση, τις διασυνδέσεις αυτών των κλάδων με τον τουρισμό και με άλλες κατηγορίες, τις τεχνολογίες, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλους τομείς. Και ο τρίτο θέμα της ανάπτυξης είναι η προστασία
των φτωχότερων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία έχουν καταρρεύσει εν μέσω της μνημονιακής κατάστασης, και η αποκατάσταση του κόσμου της εργασίας σε συνθήκες αξιοπρεπούς απασχόλησης. Ο κ. Σταθάκης σχολίασε και τη διάνοιξη του κάθετου άξονα Κομωτινή Μακάζα. Τα έργα έμειναν ημιτελή, κατέρευσαν προφανώς μετά το 2009, όταν κατέρευσε όλο το σύστημα των παραχωρήσεων, τον περίφημο ΣΔΙΤ, όταν σταμάτησε η χρηματοδότησή τους για ευνόητους λόγους. Εμείς, αν και έχουμε διαφορές με τον τρόπο που έγιναν τα ΣΔΙΤ, εντούτοις θέλουμε με κάποιο τρόπο να προχωρήσουν, είναι ζωτικά έργα για την ελληνική οικονομία. Καλό θα ήταν να προχωρήσουν με το στοιχείο της ολοκλήρωσης και όχι να αποτελέσουν πεδίο επικοινωνιακής πολιτικής. Τέλος της ιδιαιτερότητας της κάθε περιοχής, τόνισε ο κ. Σταθάκης. Βεβαίως και υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε κάθε περιοχή, γιατί είναι διαφορετική η δομή της οικονομίας, είναι διαφορετικές οι εναλλακτικές λύσεις και η ευελιξία που έχει κάθε περιοχή. Αυτά ακριβώς συζητήσαμε, προσπαθούσαμε να δούμε πολύ πιο συγκεκριμένα πού πρέπει να στραφούν η τοπική οικονομία, και στην Ξάνθη το συζητήσαμε αρκετά. Και το πιο σημαντικό, ότι συγκεκριμένα εργαλεία πρέπει να επαναφέρουμε στο προσκήνιο, προκειμένου κάθε προσπάθεια που γίνεται από τοπικές κοινωνίες και κυρίως από ομάδες παραγωγών ή από μεμονωμένες επιχειρήσεις να μπορεί να έχει τη σωστή αρρωγή από το κράτος. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, τη συνέντευξη η οποία προηγήθηκε το πρωί, το μεσημέρι, από τον υπεύθυνο τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σταθάκη. Απόψε όμως τον φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άρτσαν Ανθράκη σε μια συνέντευξη η οποία γράφτηκε πιο πριν, καθώς σε τούτη την ώρα πραγματοποιείται και η κεντρική του ομιλία. Να τον δούμε όμως και να τον καλησπέρισουμε. Κύριε Σταθάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άρτσαν Ανθράκη. Θα πρέπει να πούμε ότι γεύση Θράκης πήρατε ήδη από χτες που βρισκόσαστε στην Ξάνθη. Αλήθεια είναι. Πήγαν καλά τα πράγματα εκεί και για σας πώς είδατε τα ζητήματα τα τοπικά και στην γειτονική πόλη, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι πρημοδότησε ιδιαίτερα το ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν από τους πρώτους νομούς σε ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Τα προβλήματα, όπου και να έχω επισκεφτεί αυτές τις μέρες, τείνουν να είναι κοινά, διότι είναι κρυχτική η κατάσταση στην οικονομία, ειδικά με τα πιεσμένα προβλήματα τα κοινωνικά, της ανεργίας εννοώ, και της αδυναμίας σταθεροποίησης της οικονομίας, των επιχειρήσεων, των παραγωγικών μονάδων. Και αυτή η κατάσταση τείνει να είναι γενικευμένη και δυστυχώς δεν φαίνεται ότι μπορεί να βελτιωθεί υπό τις παρούσες συνθήκες. Μάλιστα. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία γύρονται, ίσως και αυτό διατυπώθηκε και με τη μορφή τίτλου, όπως βλέπουν οι τηλεθεατές μας, είναι αν είναι εφικτή η ανάπτυξη στην Ελλάδα της κρίσης. Γενικότερο ερώτημα με ειδικότερη προτίματα όμως θα μπορούσαμε να πούμε. Έξω, ΣΥΡΙΖΑ λέει τρία πράγματα, ότι τα λέω πολύ συνθηματολογικά, ότι το πρώτο πρέπει να βγει η χώρα από το μνημόνιο, διότι το μνημόνιο είναι η βασικότερη αιτία των προβλημάτων που έχει η ελληνική οικονομία σήμερα. Αυτό δεν υποτιμά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία είχε παθογένειες σοβαρές μέχρι το 2009. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να γυρίσουμε σε εκείνη την κατάσταση. Αλλά το μνημόνιο δεν θεραπεύει αυτές τις παθογένειες. Αυτή είναι η δεύτερη εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσα-ίσα το αντίθετο, συντηρεί τις παθογένειες αυτές και ταυτόχρονα συνθλίβει την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Συνεπώς, η πρώτη πρόταση εξόδου από την κρίση αφορά την έξοδο από το μνημόνιο, την επαναδιαπραγμάτευση φυσικά της Δανειακής Σύμβασης, καθώς το χρέος δεν είναι βιώσιμο με τις υπάρχουσες συμφωνίες. Και από εκεί και πέρα προσθέτει δύο μεγάλες ενότητες. Η μία είναι η ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης, του να στρέψουμε δηλαδή τους πόρους της προσπάθειάς μας και τα εργαλεία πολιτικής προς την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης, γεωργίας, μεταποίησης τεχνολογικών τομέων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αλλού. Και ο τρίτη βασική του παρέμβαση αφορά την προστασία του κόσμου της εργασίας,
ο κόσμος της εργασίας σε μια διαδικασία εξόδου από την κρίση πρέπει να έχει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Το υπάρχον μνημονιακό σύστημα της έχει διαλύσει ουσιαστικά κάθε μορφή συλλογικών συμβάσεων. Πρέπει με κάποιο τρόπο να επανέλθουμε σε ένα σύστημα που να είναι και πιο δίκαιο και ταυτόχρονα να είναι πιο αποτελεσματικό για τον κόσμο της εργασίας. Βέβαια, κάθε βήμα το οποίο αναφέρατε, κάθε μία από τις τρεις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που αποτελούν και την προμετωπίδα σε μία σειρά ζητημάτων που αφορούν στο πώς στέκεται ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε μεγάλα προβλήματα στην Ελλάδα της χρήσης. Σε κάθε ένα από αυτά λοιπόν γίνονται και κάποια ερωτήματα. Συνεπώς θα ήθελα να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε, αν έχετε την καλοσύνη, πώς μπορούμε να μιλούμε για επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης περίπου 3 χρόνια μετά, όταν τα δεινά τα βιώσαμε, οι θυσίες έχουν γίνει και ακόμη ματώνουμε περισσότερο, βλέπετε, παραπέμπω στα γνωστά μέτρα στον τομέα της παιδείας αλλά και της υγείας. Και από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Ένωση δια της Γερμανίας κυρίως μας δείχνει με το δάχτυλο, θα μπορούσαμε να πούμε, τονίζοντας ότι δεν κάναμε τίποτα ή κάναμε πολύ λίγα. Από την αρχή εμείς λέγαμε ότι το μνημόνιο, το οποίο έχει προσδεθεί στη Δανειακή Σύμβαση, δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αποπληρώσουμε τα χρέη που είχε το ελληνικό κράτος αρχικά προς τις αγορές, στη συνέχεια μετά την αναχρηματοδότηση προς τους εταίρους, προς τις κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης και τον φορέα χρηματοδότησης. Ως προς αυτή τη διαπίστωση, νομίζω ότι πλέον είναι κοινός τόπος ότι οι πολιτικές της λιτότητας δεν θεραπεύουν το πρόβλημα του δημόσιου χρέους, ίσα ίσα το αντίθετο. Το δημόσιο χρέος μεγάλωσε αναλογικά, διότι μίκρινε η ελληνική οικονομία. Για το λόγο αυτό, το μνημόνιο, η Δανειακή Σύμβαση, έχει ήδη αναθεωρηθεί, η Δανειακή Σύμβαση του 10 έχει ήδη αναθεωρηθεί 3 φορές. Αναθεωρήθηκε με το PSI όταν κουρεύτηκε το ιδιωτικό χρέος σε ένα μεγάλο ποσοστό. Αναθεωρήθηκε όταν μεταφέρθηκε όλο το ελληνικό χρέος να αποπληρωθεί μετά το 2020, τα 300 δις. Και αναθεωρήθηκε και τον περασμένο Νοέμβριο όταν μειώθηκαν τα επιτόκια. Άρα η θέση του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε από την αρχή ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, δεν θεραπεύεται από το μνημόνιο και έπρεπε σε κάθε περίπτωση στην αρχή το 2010 να τεθεί θέμα αναδιάρθρωσης του χρέους, κούρεμα, επιμήκυνση, μειωμένα επιτόκια, ρήτρα ανάπτυξη ή οτιδήποτε άλλο ή αμοιβαιοποίηση ευρωομόλογα, όλες αυτές οι θέσεις δικαιώνονται εκ των υστέρων 3 χρόνια μετά. Οπότε η τέταρτη αναθεώρηση πρέπει να είναι προφανώς η σωστή κατεύθυνση. Η Γερμανία επέμενε και χρησιμοποίησε το χρέος για την επιβολή των μνημονίων, αλλά τώρα, 3 χρόνια μετά και στον προεκλογικό αγώνα φάνηκε, το 2014 που τελειώνει ουσιαστικά η τελευταία δόση των Ευρωπαίων εταίρων το Μάιο του 2014, αναγνωρίστηκε στην προεκλογική περίοδο στη Γερμανία ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί νέα χρήματα για την περίοδο 2014-2020, θα χρειαστεί αρκετά χρήματα άμεσα, πάνω από 10 δις, και κατά τους ιωλιοδημοκράτες θα χρειαστεί ένα τεράστιο ποσό, 70-80 δις, μέχρι το 2020. Αυτό σημαίνει πλήρης αποτυχία, άρα η αναθεώρηση της Δανειακής Σύμβασης είναι δεδομένη, θα συζητηθεί. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα πράγματα, θα προχωρήσει μια σκληρή διαπραγμάτευση προς το βιώσιμο χρέος. Στη σκληρή διαπραγμάτευση όμως θα πρέπει να πούμε, κυρία Σταθάκη, ότι εμείς παίζουμε με μια θέση μειονεκτική. Τουλάχιστον αυτοί φρόντισαν να προβάλλουν ιδιαίτερα προς τα έξω, να θέτουν στα επιχειρήματά τους οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, ότι έχουμε χάσει την αξιοπιστία μας. Αυτό δεν ισχύει πια, ενώ είναι ένα επιχείρημα έολο, διότι φτιάχτηκε μια εικόνα της Ελλάδας, η οποία, επαναλαμβάνω, μπορεί να είχε συγκεκριμένες παθογένειες, αλλά οι λύσεις τις οποίες προτάθηκαν δεν απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα. Άρα αυτή η εικόνα φτιάχτηκε με τεχνητό τρόπο, ήταν προκλητική. Φτιάχτηκε μια ολόκληρη, πολύ βαθιά λαϊκιστική ερμηνεία ότι η Ευρώπη βγαίνει από την κρίση, αλλά τα προβλήματα τα έχουν οι τεμπέληδες του Νότου, οι Έλληνες και ούτω καθεξής. Αυτή η εικόνα δεν
συντηρείται σήμερα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι οι επιλογές που έγιναν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν απαντήσει στα προβλήματα της κρίσης. Γι' αυτό και η κρίση σέρνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντίθεση με άλλες περιοχές του κόσμου όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού που εφάρμοσαν άλλες πολιτικές. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι πολιτικές των μνημονίων εφαρμόστηκαν αποκλειστικά στις μικρές χώρες, στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο. Στις χώρες θύματα δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό είναι η κοινή συνείδηση στην Ευρώπη, δεν εφαρμόστηκαν στην Ιταλία και στην Ισπανία, όπου βρέθηκαν τρόποι και εργαλεία χρηματοδότησής τους χωρίς να φύγουν από τις αγορές και χωρίς να υπογράψουν μνημόνια. Άρα εκεί ακριβώς είναι το νέο πεδίο διαπραγμάτευσης πάνω στο οποίο πατάει ο ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας ταυτόχρονα ακριβώς με την προοπτική να βγει η χώρα από το μνημόνιο και ταυτόχρονα να υπάρξουν ρυθμίσεις δανειακής σύμβασης πιο ευνοϊκής και πιο ρεαλιστικής σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Το δεύτερο βήμα στο οποίο περιγράψατε αφορούσε στην ανάγκη παραγωγικής ανασυγκρότησης και εκεί συγκεκριμένα κάνετε λόγο για τη γεωργία και τη μεταποίηση. Πόσο εύκολο όμως αυτό θα μπορούσε να συμβεί με δεδομένο ή γνωρίζοντας ότι η χώρα μας έχει φύγει εδώ και χρόνια από τον τομέα της γεωργίας. Αλλού ήταν το ζήτημα επί μία εικοσαετία στις επιδοτήσεις οι οποίες ροκάνιζαν με κάθε τρόπο οι αγρότες, γιατί προφανώς έτσι τους παρουσίαζαν τα πράγματα, δεν θέτω την πιο θετική εκδοχή, και αφετέρου διότι κανένα από τα προϊόντα μας φαίνεται τελικά να μην είναι ανταγωνιστικό ούτε στην Ευρώπη ούτε και με τους γειτονές μας. Βλέπουμε ότι και η Τουρκία επίσης κάποια προϊόντα δικά μας ήδη είναι απλονεκτή και να τα ρίχνει στην αγορά ακόμη και στην Ευρώπη. Έχετε απόλυτο δίκιο για την περιγραφή μιας κατάστασης της 20ετίας, η οποία είχε πάρα πολλά αρνητικά δεδομένα και το πιο σημαντικό οδήγησε στη διάλυση αναπτυξιακών θεσμών όπως οι συνεταιρισμοί και πολλοί άλλοι θεσμοί που είναι σήμερα μέσα στην κρίση εντελώς απαραίτητοι αν θέλει κάποιος να ανακάμψει την αγροτική παραγωγή. Το αποτέλεσμα αυτό ισόλογος των πραγμάτων της 20ετίας αυτής ήταν ότι για πρώτη φορά μετά το 2000 είχαμε και απόλυτη μείωση της αγροτικής παραγωγής για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Είχαμε μια φθήνουσα πορεία προκλητικά μεγάλη και αναντίστοιχη με τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας. Επειδή προέρχομαι από μια περιοχή που έχει πολύ δυναμική γεωργία παρά όλα αυτά τα φαινόμενα, τα διαλυτικά που και εκεί είναι υπαρκτά και αναφέρομαι στην Κρήτη, διαπιστώνουμε ότι μέσα στην κρίση και μέσα στη διάλυση αυτή από μόνοι τους ομάδες αγροτών με τη μορφή φτιάξης σαν ομάδες παραγωγών ή οργανισμούς πιστοποίησης και δεκάδες άλλους θεσμούς που μόνοι τους ανακάλυψαν, υπάρχει μια σημαντική δημιουργική κινητικότητα στον αγροτικό τομέα που προσπαθούν να αντιστρέψουν αυτή την πορεία της φθοράς και της παρακμής. Άρα δεν πατάει μια ιδέα της ανασυγκρότησης της αγροτικής παραγωγής σε κάτι απλά φαντασιακό. Ένα μεγάλο κομμάτι των αγροτών ήδη αρχίζει με δυναμικό τρόπο να προσπαθεί να ανασυγκροτήσει την ανταγωνιστικότητά του, τις εξαγωγές του, να βελτιώσει την ποιότητα της παραγωγής και ούτω καθεξής. Αυτό που μπορεί να κάνει και θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς να γίνει αρρωγός σε μια τέτοια κατεύθυνση, να στηρίξει δηλαδή αυτού του τύπου τις πρωτοβουλίες στο κράτος ή να αναπτύξει συμπληρωματικούς θεσμούς οι οποίοι θα διευκολύνουν μια τέτοια διαδικασία η οποία ήδη υπάρχει σε ένα κομμάτι της αγροτικής μας παραγωγής. Δεν είναι χαμένη υπόθεση, είναι στο χέρι μας. Είμαστε όμως, αν μου επιτρέπετε κύριε Βουλευτά, σε πολύ εμβριακό στάδιο. Ξαναρχίζουμε από την αρχή. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά επαναλαμβάνω, η ιστορία δεν χάθηκε. Χάσαμε πάρα πολλά χρόνια και χάσαμε πολλά από τα πλεονεκτήματά μας. Έχουμε τις δυνατότητες και σε εγχώριο επίπεδο και σε εξαγωγικό επίπεδο, εάν κάνουμε τα σωστά βήματα, να έχουμε μια πολύ σοβαρή ανάκαμψη. Σίγουρα στα επίπεδα του 2000 σε επίπεδο παραγωγής, αλλά εάν γίνουν και τα σωστά βήματα, με δυνατότητες να επεκταθούμε ακόμα και πέρα από τα επίπεδα παραγωγής του 2000. Μένω στην τρίτη πρότασή σας πια, που αφορά στην προστασία του κόσμου της εργασίας. Νομίζω ότι εδώ χωρεί πολλή συζήτηση, καθώς αυτό δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί στην Ελλάδα του σήμερα.
Είναι πρόσφατες οι πυρκαγιές, οι αιστείες φωτιές που ανάβουν και η πυρκαγιά που σιγά σιγά μας κυκλώνει στον τομέα της παιδείας. Συνηθίζουμε να λέμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Artisan Thrakis ότι όλα είναι θέμα παιδείας. Αν δεν έχουμε παιδεία, δεν έχουμε πολιτισμό, ίσως δεν έχουμε τελικά και χώρο, δεν έχουμε και έθνος. Μια παράμετρος είναι αυτή, της φωτιάς, της πύρας που άναψε στον χώρο της παιδείας, μια δεύτερη αφορά στην υγεία, μια τρίτη στις συνεχείς απολύσεις και τη μαύρη εργασία που ανθίζει μια χαρά στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, αυτό είναι το φάσμα των θεμάτων που σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης εξαιτίας των επιλογών που έχουν γίνει. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει ως πρώτη προτεραιότητα και άμεση προτεραιότητα προς εφαρμογή την κοινωνική του ατζέντα, η οποία έχει 2-3 σημαντικά πράγματα. Πρώτο σημαντικό πράγμα, την αντιμετώπιση των ακραίων φαινομένων φτώχειας. Αυτό σημαίνει ένα επανασχεδιασμό, όχι μόνο επαναφορά του κατώτατου μισθού ή της κατώτατης σύνταξης, αυστηρά της κατώτατης, αλλά και τη δημιουργία ενός δικτύου προστασίας των φτωχότερων στρωμάτων και επέκταση κοινωνικής πρόνοιας. Η δεύτερη ενότητα αφορά την επαναφορά στοιχειωδών κανόνων του εργατικού δικαίου, όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις και ορισμένες ελάχιστες εγγύησεις. Οι οποίες καταργήθηκαν. Με πολύ ωραίο τρόπο και με αδιανόητες πλέον τις συνθήκες τις εργασιακές που επικρατούν. Και χωρίς λεκτικούς μηχανισμούς, με συγχωρείτε, ακριβώς, για να μπορούν τελικά και οι εργαζόμενοι να διασφαλίσουν τα δίκαια αιτήματά τους. Και ακριβώς είχαμε ακραία εργασιακά προβλήματα και σε τομείς που πάνε καλά, όπως ήταν ο τουρισμός φέτος, ειδικά σε ορισμένες περιοχές της χώρας πήγε εξαιρετικά. Εν τούτοις, στο εργασιακό κομμάτι ήταν προκλητικά, καθώς είχε εφαρμοστεί όλη αυτή η νομοθεσία που έχει περάσει με το μνημόνιο. Άρα υπάρχουν 2-3 θέματα τα οποία εκεί δίνει έμφαση ο ΣΥΡΙΖΑ κατά προτεραιότητα. Αυτά έχουν ένα δημοσιονομικό κόστος, αυτό είναι γεγονός, το οποίο αφορά και θα προκύψει και από αναδιανομή δημοσίων δαπανών και φυσικά μια εξισορρόπηση των δημοσίων εσόδων, που εκεί χρειάζονται μεγάλες και βαθιές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να πληρώσουν τα πιο ευκατάστατα στρώματα και να ελαφρυνθεί η φορολογική επιβάρηση που είναι πολύ άδικη των ασθενέστερων στρωμάτων. Ακούσαμε τις προτάσεις σε μια σειρά πολύ σημαντικών ζητημάτων για την πρόοδο της χώρας μας, για την ανάπτυξη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως κατά πόσο αυτό θα μπορούσε τελικά να είναι εφικτό και μάλιστα σε μια Ελλάδα όπου τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν μια ισοψηφία, ίσως ελάχιστες αποκλίσεις, επαναλαμβάνω σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, υπ' αυτή την έννοια πόσο έτοιμος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να φύγει από το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από τη θέση, με συγχωρείτε, και να γίνει κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι είναι εφικτός ο στόχος? Εμείς ξεκινήσαμε αυτή την πορεία περίπου πριν από 18 μήνες, όταν ο πρόεδρός μας, ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος τον προπερασμένο Απρίλιο, ότι είναι έτοιμος να συμβάλλει στο βαθμό που θα τον εμπιστευθούν οι πολίτες στην αναζήτηση μιας κυβερνητικής λύσης που θα βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο. Αυτή η κυβερνητική λύση προσδιοριζόταν ως μιας μεγάλος συνασπισμός πολιτικών δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς. Αυτή η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία την εμπιστεύτηκαν οι πολίτες, αυτοί μας έφεραν στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά τον Ιούνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ συστηματικά, μεθοδικά εργάζεται προς την κατεύθυνση του να αποτελέσει προφανώς στις επόμενες εκλογές την πολιτική λύση η οποία θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό καθορίζει νομίζω και το βαθμό ωριμότητας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι είναι ώριμος. Η πορεία του και τον τελευταίο χρόνο ήταν υπέστη μια περίοδο βίαιης ωρίμανσης και έγινε ενιαίο κόμμα και απέκτησε διεθνή ακτινοβολία και ο προγραμματικός του λόγος έγινε πολύ πιο σαφής και συγκεκριμένος. Άρα όλα οδηγούν κατά τη γνώμη μου προς αυτή την κατεύθυνση. Τα δημοσκοπικά δεδομένα γίνονται ακόμα υπό το βάρος
του εκλογών των τελευταίων και φυσικά των εξελίξεων ενδιάμεσα. Οι επόμενες εκλογές θα είναι πολύ διαφορετικές, δεν θα είναι ίδιες με τις προηγούμενες. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει προβάδισμα πολύ πριν από τις εκλογές, όποτε και αυτές αν προκηρυχθούν, και θα επιταχυνθεί αυτή η διαφορά που θα έχει από τη Νέα Δημοκρατία καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές. Μάλιστα. Είναι νομίζω ότι σημαντικό να γνωρίζουμε έτσι και όλοι και τις σκέψεις σας γύρω από ή τις προτάσεις σας γύρω από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και σε επίπεδο διακυβέρνησης της χώρας. Θα ήθελα να πάμε σε ένα τοπικό θέμα τώρα, στο οποίο και εσείς τοποθετηθήκατε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Αφορούσε στην διάνοιξη του κάφε του Άξονα. Για εμάς, για πολλούς, όταν λέω εμάς, εννοώ για πολλούς από τους τοπικούς φορείς, όπως και εσείς ήδη γνωρίζετε, θεωρείτε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα μοχλό ανάπτυξης σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, και λέγοντας αυτό εννοώ πολύ περισσότερο από τον τουρισμό, πέρα από την κατεύθυνση του τουρισμού. Θέλετε και το σχόλιο σας αυτό. Κοιτάξτε, εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε διαφωνήσει με τον τρόπο που έγιναν τα μεγάλα έργα και το οδικό δίκτυο στη χώρα την τελευταία 15ετία. Εν τούτης, είμαστε απόλυτα θετικοί στην ολοκλήρωση των έργων, διότι οι οδικές υποδομές αυτή τη στιγμή μπορούν να αποτελέσουν και πρέπει να αποτελέσουν βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της οικονομίας. Θέλουμε να αναθεωρηθούν οι συμβάσεις, βεβαίως, αναφέρομαι στο γενικότερο πρόβλημα. Εδώ η Εγνατία Οδός δούλεψε με διαφορετικό τρόπο και μάλλον πολύ πετυχημένα μέχρι το 2008. Το πρόβλημα που προέκυψε μετά την κρίση και το μνημόνιο, διότι όλο αυτό το μοντέλο που είχε φτιαχτεί κατασκευή των δρόμων κατέρευσε χρηματοδότηση τραπεζική καταρχάς, η δημόσια και πολλά άλλα προβλήματα, και συνεπώς βρέθηκαν έργα μετέωρα, των οποίων η ολοκλήρωση όμως πρέπει πάση θυσία να γίνει. Διατηρούμε τις επιφυλάξεις μας σε έργα τα οποία δεν ολοκληρώνονται και είναι κρίμα που δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, και διατηρούμε και τις επιφυλάξεις μας να μην γίνονται αυτά τα έργα επικοινωνιακό παιχνίδι κομμάτων, είτε κυβερνητικών είτε αντιπολιτευτικών. Μάλιστα. Κύριε Σταθάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Και να περάσουμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση από τον Κώστα Τακότσι. Να περάσουμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση. Πραγματοποιήθηκε στο αθλητικό κέντρο της ΠΑΕ Πανθρακικός ο αγιασμός όλων των τμήματων του Αριστέχνη Πανθρακικού, από τα πιο μικρά παιδιά των Ακαδημιών μέχρι και τα K20, παρουσία του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμονος, τοπικών φορέων, σύσσωμο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ και Πολογωνιών. Στο αθλητικό κέντρο της ΠΑΕ Πανθρακικός πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός όλων των τμήματων του Αριστέχνη Πανθρακικού, από τα πιο μικρά παιδιά των Ακαδημιών μέχρι και τα K20, παρουσία του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμονος, τοπικών φορέων, σύσσωμο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ και πολλών γονιών. Σον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Παίρνω το δώρο γιατί είναι η πρώτη φορά που ήρθα. Εγώ όταν θα έρχομαι εδώ θα είναι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου, γιατί εσείς είστε και δικά μου παιδιά. Με αποτέλεσμα εντάξει, το δέχομαι γιατί είναι η πρώτη φορά. Με αισιοδοξία για τη νέα χρονιά ξεκίνησε ο Αριστέχνης Πανθρακικός, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Κώστας Νικολαίδης. Με αισιοδοξία. Είμαστε μια καλή ομάδα, μια καλή παρέα, η οποία προσπαθούμε από κοινού να διαθετήσουμε κάποιες καταστάσεις, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όσο μπορούμε περισσότερο τον αθλητισμό στο νομό μας και στην πόλη μας. Έχουμε συμπαραστάτες του ΠΑΕ, η οποία είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα μας. Οπότε η οικογένεια αυτή του Πανθρακικού που πάντα υπήρχε και υπάρχει, ευελπιστούμε να αναπτύξουμε όσο μπορούμε περισσότερο το κομμάτι του αθλητισμού και ευελπιστούμε ότι κάποια από αυτά τα παιδιά στη συνέχεια θα μπορέσουν να κάνουν τον πρωταθλητισμό. Άλλωστε, ξέρετε πλέον ότι και η K15 και η K17, όπως και τα ΤΕΠ, έχουν προωθεί πολλά παιδιά. Οπότε υπάρχει αυτή η συνέχεια που πάντα θέλαμε να υπάρχει. Και με τη βοήθεια του Θεού, με τη βοήθεια του Δέσποτα και με όλους εδώ της τοπικής κοινωνίας Κομωτινής, ευελπιστούμε για κάτι καλύτερο.
Το γήπεδο του Σπάρτακ Αγίων Θοδόρων επισκέφθηκε ο επίσημος εκπρόσωπος των Ακαδημιών της Σπάρτακ Μόσχας, κύριος Βίκτορ Σαμόχιν, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας μετά από 9 μέρες διαμονή στην Κομωτινή, βγάζοντας τα δικά του συμπεράσματα, ενώ έμεινε ικανοποιημένος και από τις εγκαταστάσεις. Εδώ και 9 μέρες είναι στην Κομωτινή καλεσμένος του Προέδρου κ. Δελιγκιός του Σπάρτακ Αγίων Θοδόρων, ο προπονητής, ο επίσημος εκπρόσωπος συγκεκριμένα της Σπάρτακ Μόσχας, Βίκτορ Σαμόχιν, ο οποίος επισκέφθηκε και το γήπεδο του Σπάρτακ Αγίων Θοδόρων, παρακολούθησε την προπόνηση της ομάδας μετά από 9 μέρες διαμονή στην Κομωτινή, βγάζοντας τα δικά του συμπεράσματα, ενώ έμεινε ικανοποιημένος από τις εγκαταστάσεις. Πλέον βρισκόμαστε, τώρα βρισκόμαστε σε, στο στάδιο που κάνουν προπόνηση τα μεγάλα παιδιά. Ταυτόχρονα ο κύριος προπονητής από τη Μόσχα λέει ότι πηγαίνει και στο άλλο στάδιο που κάνουν προπόνηση μικρά παιδιά και θέλει να πει ότι ήθελε πάρα πολύ να τονίσει ότι τα μικρά παιδιά, μάλλον έτσι είμαστε όλοι οι άνθρωποι, ότι πάντα τους βλέπουμε με ένα άλλο μάτι, ότι τα μικρά παιδιά πιο πολύ μεγάλο ενθουσιασμό προσπαθούν και αυτές οι προσπάθειες στηρίζονται μάλλον στη θέληση και όταν υπάρχει αυτή η θέληση υπάρχουν και αποτέλεσμα. Αυτά τα αποτέλεσμα και θέλει να πει ότι βλέποντας αυτό μέσα σε αυτή τη βδομάδα θέλει να πει ότι η Ελλάδα στο μέλλον θα έχει πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές από αυτά που βλέπει. Πάρα πολύ καλή δουλειά κάνουν οι προπονητές. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Και τώρα επίσης τονίζει ότι όλα τα παιδιά αγαπάνε πάρα πολύ τον πρόεδρο, τον κύριο Πέτρο. Του κάνει αυτό ένα εντύπωση, ναι, ότι τον αγαπάνε πάρα πολύ, ναι. Και προσπαθούν γι' αυτό. Ναι. Ο κύριος Σαμόχιν λέει ότι πρόσφατα έχουμε παίξει ένα παιχνίδι και όταν είχαμε 2-0, μάλλον τα παιδιά είχαν χαλαρώσει λίγο και τιμωρήθηκαν γι' αυτό. Ακόμα και είχαμε και κόκκινη κάρτα. Αλλά θέλει να πει ότι ήταν τόσο γρήγοροι και ωραίοι στις προσπάθειες. Όταν έβλεπα, λέει ότι όταν έβλεπε το παιχνίδι με τον Λιχτενστάιν, τα παιδιά μας εδώ ήταν πιο γρήγοροι και πιο εντυπωσιακοί. Είμαστε σε πάρα πολύ ωραίο μέρος αυτό. Έχει ένα πλεονέκτημα ότι είναι φυσικό, δεν είναι, γιατί δουλεύουν άλλα μυς στα πόδια, λειτουργούν αλλιώς δηλαδή. Είναι αρκετά καλό για προπόνηση και πάρα πολύ ωραίο μέρος. Και με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Για τα τελευταία νέα, ενημερωνόσαστε όπως πάντα από τον Κώστα Τακότσι. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.